Πώς εξηγείς ότι η Χρυσή Αυγή δεν έχασε ποσοστό? Η Χρυσή Αυγή εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή ένα... Θέλω να πω ότι από όλα τα κόμματα φύγανε και πήγανε ψηφοφόροι στα δύο μεγάλα κόμματα, αυτή την εποχή δύο μεγάλα κόμματα, για να στηρίξει ο καθένας αυτό που πίστευε περισσότερο. Δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία είναι δικοί τους ψηφοφόροι, έτσι. Αυτοί πώς και δεν χάσανε, αυτό πώς το εξηγήσεις? Αυτό που λες δημιουργεί μια εικόνα, πρόσεξε να δεις κάτι, πώς αλλάζει, αν θέλεις, ο πολιτικός χάρτης της χώρας. Δηλαδή είχαμε ένα ΣΥΡΙΖΑ στο 4%, 5%, ξαφνικά πάει στο 30%, 28%, 27%. Όχι, έκανε μια στάση στο 18. Ναι, ναι, ναι. Όχι, στο 16. Έχει σημασία, γιατί στο 16. Ναι, ναι. Ακριβώς. Και ξαφνικά την άλλη μέρα. Ναι, πετάχτηκε και η Νέα Δημοκρατία. Πετάχτηκαν λοιπόν και ξαναρχίσανε. Άρα δηλαδή ο κόσμος δεν έχει μια σταθερή ιδεολογική θέση. Με συγχωρείς, αλλά όταν ακούει ο κόσμος, εγώ σου μιλάω σαν κόσμο τώρα που ακούω όλο αυτό το διάστημα. Το μακρύ και το κοντό. Ότι αν δεν ψηφίσω αυτό, πω θα μου συμβεί εκείνο. Αν με γίνει το άλλο, θα βρεθώ με δραχμή, δεν θα έχω να φάω. Αν όμως δεν κάνω αυτό, δεν θα γίνει. Δηλαδή, ο κόσμος, εγώ πήρα το μήνυμα ότι σχεδόν εξαναγκάστηκε ότι πρέπει να ψηφίσει αυτό που είναι και, κοντά και σε για αυτό να στο συμπληρώσω, που πιστεύει. Επειδή διαφωνώ. Δεν έχει να κάνει με το κόμμα. Με το πού θα πάει η Ελλάδα. Να εγώ στο συμπληρώσω, κατάλαβα. Επειδή διαφωνώ με το θέμα των ιδεολογιών. Απλώς είναι λίγο εξευτελισμένες. Εννοώ σε αυτό που είπες. Είναι λίγο παρακμασμένες και ναρκωμένες, ανάλογα πώς το βλέπει κανείς. Αλλά υπάρχει, και άμα συζητήσεις με κόσμο που ξέρει από πολιτικά, θα σου εξηγήσει ότι το ποσοστό που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πολύ τυχαίο αν το συσχετίσει με το ποσοστό που έχασε το ΠΑΣΟΚ. Ήταν ένας κόσμος ο οποίος χρόνια ήταν κάπου εκεί. Ναι, ήταν και λοιπά και λοιπά. Ναι, βέβαια. Θέλω να προχωρήσω. Αλλά... Θεώρησε το ΠΑΣΟΚ διαφθαρμένο και πήγε σε ένα κοινό το οποίο είχε μια καλύτερη, αν θέλεις, προς τα έξω δερμαρτυρία να αντιμετωπίσει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έπεσε δηλαδή με αλεξίπτωτο αυτός ο κόσμος ξαφνικά και είπανε ξαφνικά πήρε ένα κόμμα σαν κι αυτό. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορεί ξαφνικά να πούμε ότι όλοι γίνανε αριστεροί. Ξαφνικά, σε μία νύχτα. Όχι. Τόσα χρόνια ήταν αλλού. Αυτή. Σαφέστατα. Ναι. Σαφέστατα. Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας που πήγε. Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας είναι εκεί, παραμένει, δεν έχει αλλάξει. Όχι όλος. Όχι όλος. Αυτό ήταν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Η βάση ήταν πάντοτε το 33%. Αν τα βάλεις κάτω, τόσα είναι. Έχουν, δεν είναι 30, έχει πάρει Νέα Δημοκρατία. Και η το 7,5% είναι 37,5%. 33%. Η βάση των κομμάτων, αν τις αναλύσεις. Από το 1974 και μετά, θυμάστε που είχε πει ο Πάγκαλος κάποτε, μην πέσουμε κάτω από το 33%. Βεβαίως το θυμάμαι. Όπως θυμάμαι και στις πρώτες εκλογές ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε πάρει 54%. Ναι, εντάξει, τότε μετά έφτασε μια... βέβαια σε κάποια βάση... χρόνια να πάρει 41% κλπ. Όταν πήρε το 40, το ΠΑΣΟΚ το 94 κτλ. Πάλι ένα υψηλό ποσοστό, 40%. Η Νέα Δημοκρατία ήταν στο 32-33%. Δηλαδή ναι. Η πλατφόρμα των κομμάτων ιδεολογική, η στάνταρ πελατειακή σχέση που υπήρχε χρόνια τώρα. Του δούνε και λαβίν ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Είναι 30% και κάτι. 30 και κάτι. Αυτή είναι η σταθερή. Δεν έχει αλλάξει. Ποτέ η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν στο 18, ποτέ δεν ήταν και στο 45-50. Πάντοτε το κομμάτι των 9-10 ποσοστιαίων μονάδων ήταν οι αναποφάσιστοι, οι οποίοι καθόριζαν τη δύναμή του που θα τη στείλουν ή στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία. Εδώ λειτουργήσε, χωρίστηκε και στου δύο, απλώ υπερτέρησε η Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι θα ξαναπάρει ποτέ τα ποσοστά που είχε παλαιότερα? Το ΠΑΣΟΚ καταρχάς είναι σε μια... που λέγανε ότι ευτυχώς δεν είναι μονοψήφια τα ποσοστά. Το ΠΑΣΟΚ ακροβατεί αυτή τη στιγμή σε κάτι επικίνδυνα παιχνίδια. Τι θα πει ευτυχώς? Δηλαδή θα σου πω τι γίνεται. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα... Βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα ο Βενιζέλος και είπε ότι την Κυριακή το βράδυ θα είναι παρόν και τα λοιπά και ότι μπορεί να δημιουργήσει έναν άλλο φορέα εάν τα ποσοστά ήταν πιο κάτω. Δηλαδή σαν άνοιξε το ψηφοφόρο θα ψηφίσει ΠΑΣΟΚ την Κυριακή αλλά τη Δευτέρα μπορεί να σου βγει και ένα άλλο κόμμα. Γενικότερα υπάρχει μια τάση. Σαφέστατα το ΠΑΣΟΚ να πάει προς διάλυση. Τώρα αυτή η διάλυση είναι λίγο περίεργη. Είναι γιατί υπάρχει η κατάπτωση, αν θέλεις, πολιτικής που δεν βλέπει φως πια, ας πούμε, στο τούνελ και το ΠΑΣΟΚ δεν θα είναι ποτέ το κόμμα, θα είναι από τρίτο και τέταρτο ίσως θα φθήνει γιατί τα πρόσωπα να τα αλλάξει πια. Δηλαδή θα γίνουν αυτοί που ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, οι πρωτοκλασσάτα. Κάπου εκεί κοντά θα είναι. Κάπου εκεί που θα γίνει ένας άλλος φορέας. Αυτός ο φορέας τι έχει νόημα να αλλάξει όνομα, να βγάλει στον ήλιο κτλ. Εκτός και αν κρύβεται κάτι άλλο από κάτω, μήπως θέλει ουσιαστικά να καλύψει και τα οικονομικά του. Δηλαδή. Διαλύοντας το κόμμα, φεύγει από τις τράπεζες, γλιτώνει και τα 130-140 εκατομμύρια που έχει πάρει δάνειο. Τι θα πει τα γλιτώνει? Πτωχεύει το κόμμα, τελειώνει το κόμμα, διαλύεται το κόμμα, δεν έχει να πληρώσει. Και ποιον θα κυνηγήσει τώρα μετά? Είναι και αυτό στη μέση. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ χρωστάει. Δηλαδή αυτό το χρέος, ποιος θα το χρεώσει πάλι ο κόσμος? Δεν ξέρω, να σε γελάσω.